Καλησπέρα και πάλι και συνεχίζουμε με την επεξεργασία βίντεο στο YouTube. Θα δείξουμε τώρα πώς μπορούμε να προσθέσουμε ήχο. Έχω εδώ το βίντεο μου, θα το ανοίξω. Θα επιλέξω επεξεργασία. Και ένα βίντεο που έχει ήταν η ανεξάρτητα αν έχει ήχο ή όχι, το δικό μου έχει, δεν έχει ήχο, μπορώ να προσθέσω ένα δεύτερο ήχο σαν μουσική υπόκρουση. Δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε τον ήχο που έχει ήδη το βίντεό μας. Αυτό θα πρέπει να το κάνετε σε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας βίντεο που ανεβάσετε. Αλλά αν θέλω να προσθέσω μια μουσική στο βίντεο μπορώ με το ήχος από εδώ να επιλέξω από δωρεάν μουσική, να κάνω αναζήτηση να βρω κάποια μουσική ή να ψάξω ένα είδος, για παράδειγμα κινηματογραφική. Να ακούσω λοιπόν τον ήχο. Και να το προσθέσω πολύ απλά στη, στο βίντεο μου. Εδώ στη χρονογραμμή βλέπετε προσθέθηκε κάτω. Παίρνει λίγο κάποιο χρόνο να γίνει η επεξεργασία. Και μπορώ αν θέλω να ορίσω την αρχή και το τέλος του. Να έχει μικρότερη διάρκεια σε σχέση με το βίντεο μου και επίσης μπορώ να προσθέσω και, και άλλο κομμάτι ήχου και ένα δεύτερο και να το βάλω ή να είναι μαζί ή να είναι το ένα μετά το άλλο κάπως έτσι στη γραμμή του χρόνου του ήχου και αυτό που θα θέλω να προσέξω ειδικά αν έχει ήδη ήχο το βίντεο μου είναι να αλλάξω από εδώ από το κουμπάκι εδώ το επίπεδο μίξης δηλαδή την ένταση του, της μουσικής γιατί μπορεί να καλύπτει τον ήχο που έχω ήδη στο βίντεο μου αν έχω ομιλία θα θέλω να μειώσω την ένταση του ήχου το επίπεδο μίξης όπως λέει εδώ για κάθε βίντεο το ίδιο ισχύει για κάθε αρχείο ήχου και από το, από το κουμπάκι εδώ μπορώ να το καταργήσω να το διαγράψω δηλαδή και να δω πληροφορίες άδειες όλα αυτά τα βίντεο έχουν άδεια χρήσης και αυτόματα το YouTube θα βάλει στην περιγραφή του βίντεο την απαραίτητη αναφορά. Δεν χρειάζεται δηλαδή να κάνουμε κάτι. Και αφού λοιπόν τελειώσουμε θα πατήσουμε αποθήκευση για να αποθηκευτούν οι αλλαγές. Εγώ τώρα θα κάνω απόρριψη αλλαγών και έτσι λοιπόν είδαμε πως βάζουμε και ήχο σε ένα βίντεο στο YouTube. Αυτά λοιπόν για την επεξεργασία βίντεο στο YouTube. Υπάρχουν, αν θέλετε, να βάλετε και τελικέ οθόνε και κάρτε πληροφοριών, δηλαδή να βάλετε ένα εικονίδιο ενό βίντεο στο τέλο ή στην αρχή. Αυτό είναι καλό, αν θέλετε, να κάνετε πρόθεση στο κανάλι σα, να δείξετε στους χρήστε, στου επισκέπτε, να δουν ένα άλλο βίντεο δικό σα. Αυτά για το πρόγραμμα επεξεργασία βίντεο στο YouTube.